δικιά σας. Είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate και σήμερα θα φτιάξουμε μία από τις δικές μου αγαπημένες χριστουγεννιάτικες συνταγές. Μελομακάρονα, μελωμένα από μέσα και τραγανά απ' έξω. Ετοιμαστείτε να μυρίσει κανέλα και μέλι όλη η γειτονιά. Η συνταγή είναι πανεύκολη, οπότε ετοιμαστείτε και πάμε κουζίνα. Όπως πάντα, το link για τη συνταγή θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο στην κάτω μεριά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, όπως επίσης περιμένουμε τις φωτογραφίες σας στο site μας, κάτω ακριβώς από τη συνταγή, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και να συζητήσουμε και να ρωτήσετε ό,τι χρειάζεται και ό,τι θέλετε. Τέλος, αν σας άρεσε βέβαια το βίντεο, περιμένουμε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας και φυσικά ένα like στο βίντεο και να το μοιραστείτε στα social media. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας για τα μελομακάρονα είναι ότι σιροπιάζουμε καυτό μελομακάρονο, κατευθείαν όπως βγει από τον φούρνο, σε κρύο σιρόπι. Οπότε η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε νερό με τη ζάχαρη και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα ξύλα κανέλας και τη φλούδα από ένα πορτοκάλι. Στη συνέχεια θα βράσουμε σε δυνατή φωτιά και θα μετρήσουμε 2 λεπτά από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει το σιρόπι. Προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε να διαλυθεί καλά μέσα στο σιρόπι. Στη συνέχεια αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε τη ζύμη για τα μελομακάρονα. Αυτό το οποίο προσέχουμε είναι οι κινήσεις μας να είναι γρήγορες, ούτως ώστε να μην διαχωριστεί το λάδι από το μείγμα για τα μελομακάρονα και φυσικά για να μην κορδώσει η ζύμη. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε την αμμονία. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε κατά μέρος. Σε ένα μπολ προσθέτουμε το χυμό από το πορτοκάλι και διαλύουμε μέσα σε αυτό τη σόδα. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κονιάκ, το ψήσμα από το πορτοκάλι, τη ζάχαρη, την κανέλα και το γαρίφαλο, και ανακατεύουμε για να διαλυθεί καλά η ζάχαρη μέσα στο μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα με το ελαιόλαδο και με απαλές αλλά γρήγορες κινήσεις ανακατεύουμε έως ότου αυτό ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Στρώνουμε λαμαρίνες ψησίματος με αντικολλητική λαδόκολλα . Παίρνουμε κομμάτια ζύμης, περίπου στα 20 γραμμάρια, όσο ένα μικρό δηλαδή μανταρίνι, και τα πλάθουμε με γρήγορες κινήσεις σε μακρόστονο σχήμα. Στη συνέχεια τα περνάμε από μία κουτάλα ράχνη ή από έναν τρίφτη για να δώσουμε στα μελομακάρονα ανάγλυφο σχήμα και τα τοποθετούμε πάνω στο ταψάκι με τη λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμανμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 25 λεπτά έως ότου πάρουν χρώμα. Έως ότου ψηθούν τα μελομακάρονα, τα βουρδίζουμε το σουσάμι και το αφήνουμε για λίγο να κρυώσει. Χοντροσπάμε το σουσάμι με τα καρύδια με τη βοήθεια ενός πολυκοπτικού τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε την κανέλα και γαρίφαλο σε σκόνη και ανακατεύουμε. Μόλις τα μελομακάρονα ψηθούν, τα βγάζουμε από το φούρνο και τα βουτάμε κατευθείαν όπως είναι καυτά στο σιρόπι για 20 με 30 δευτερόλεπτα, γυρίζοντάς τα για να σιροπιαστούν και από τις δύο πλευρές. Στραγγίζουμε και μεταφέρουμε στην κετέλα που θα τα σερβίρουμε. Πασπαλίζουμε από πάνω με το καρύδι και περιχύνουμε αν θέλουμε λίγο ακόμα από το σιρόπι. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα φτιάξετε τα ωραιότερα μελομακάρονα σαν ένας πραγματικός σεφ.